σας φίλες και φίλοι, παρακολουθείτε το κανάλι Θάνος Κόκαλης Δημοσιογράφος. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Πριν πάμε στο κυρίως θέμα, θα αναφέρω πολύ σύντομα ότι μέχρι και τη στιγμή που γράφεται αυτό το βίντεο δεν είχαν ακόμα ανακοινωθεί τα νέα μέτρα που σχεδιάζει η κυβέρνηση. Όμως είναι σχεδόν σίγουρο ότι ένα από αυτά θα είναι να φοράνε όλοι αυτό εδώ, ξέρετε ποιο στο στόμα. Είτε έχουν κάτσει την καρέκλα και έχουν κάνει την ιστορία, είτε όχι. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή όταν ανακοινωθούν αυτά τα νέα μέτρα και παρατηρήστε εάν υπάρχει αυτό το μέτρο. Αυτό το μέτρο, αν όντως και τελικά ανακοινωθεί, θα έχει μια πολύ ιδιαίτερη σημασία. Στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου κλήθηκαν να μιλήσουν ο γνωστός πνευμονολόγος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος και ο Σωτήρης Βασιλείου, που είναι διευθυντής μονάδας τεχνητού νεφρού στην Μπέλα. Ο τελευταίος δεν θέλει να κάνει αυτό που λέμε την ιστορία και έτσι αυτομάτως έχει μπει στη blacklist, τη λίστα δηλαδή που βάζει η κυβέρνηση για αρχή τους υγειονομικούς που δεν θέλουν να κάνουν την ιστορία. Ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, γνωστός και ως ειδικός, αυτό βλέπουμε κάθε μέρα στην τηλεόραση, έχει μόνιμο στασίδι είτε στο ένα κανάλι είτε στο άλλο, δεν έχει συνηθίσει να ακούει την άλλη άποψη. Όσες φορές όμως έχει συμβεί αυτό, δηλαδή να βρεθεί ο ίδιος με την άλλη άποψη, δηλαδή με έναν επιστήμονα που και αυτός έχει σπουδάσει ιατρική, αλλά και έχουν ορκιστεί και οι δύο στον Ιπποκράτη, είναι μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού αυτές οι φορές και ίσως λέω και πολύ. Όμως το αποτέλεσμα είναι πάντα το ίδιο. Παρότι επιστήμονας, παρότι η κυβέρνηση του έχει δώσει το χρήσμα, όχι μόνο σε αυτόν, όπως και σε άλλους, να επικοινωνεί την γραμμή της κυβέρνησης, όποτε λοιπόν εμφανίζεται η άλλη άποψη δίπλα και ακούει επιχειρήματα επιστημονικά, δεν μπορεί να συγκρατήσει την ψυχραιμία του. Αυτό δείχνει έλλειψη επιχειρημάτων και δείχνει και ένα χαρακτήρα ο οποίος δεν μπορεί να είναι κατάλληλος για να βγαίνει να μιλάει σε τόσα εκατομμύρια Έλληνες πολίτες. Μόλις ο Σωτήρης Βασιλείου εξέφρασε την άποψή του τεκμηριωμένη επιστημονικά, εκείνο που ακολούθησε είναι ένας μενόμενος Βασιλακόπουλος να ξεκινάει λέγοντας ότι τα όσα λέει ο άλλος, δηλαδή ο επιστήμονας, είναι αναλυθή και συνέχισε εξαπολύοντας απίστευτους χαρακτηρισμούς και μάλιστα με την απέτηση να πάψει ο διευθυντής μονάδας τεχνητού νεφρού από την Μπέλα να πάψει να μιλάει. Δείτε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα και στη συνέχεια μείνετε εδώ, μην πάτε πουθενά, έχουμε να πούμε ακόμα περισσότερα. Συγκρινόμενοι με συναδέλφους οι οποίοι έχουν κάνει και τις βιοδόσεις του εμβολίου και έχουν κλείσει εξάμηνο, πολλοί από αυτούς τους συναδέλφους είναι ακάλυπτοι. Δηλαδή υπάρχει πρόβλημα και στον εμβολιασμό. Δεν ξέρω γιατί η πολιτεία ενδιαφέρεται μόνο για τη διενέργεια του εμβολίου. Δηλαδή το ζητούμενο τι είναι, να κάνουμε το εμβόλιο ή να είμαστε καλυμμένοι. Εμείς λοιπόν είμαστε καλυμμένοι ιατρικά. Έχουμε μετρήσει την ανοσία μας. Οι συνάδελφοι που έχουν κάνει δύο εμβόλια δεν είναι καλυμμένοι. Όμως η πολιτεία δεν τους διώχνει και ούτε τους ελέγχει. Ναι. Για να ακούσουμε λίγο τον κύριο Βασιλακόπουλο. Να ρωτήσω. Ναι, ας ρωτήσουμε λίγο. Τι λέτε, κύριε καθηγητά? Λοιπόν, αυτό το οποίο λέει ο συνάδελφος δεν είναι αληθές. Οι άνθρωποι που έχουν ενωθεί. Συγγνώμη. Μην το διακόψετε. Να τελειώσετε σκέψη και μετά να απαντήσετε, κύριε Βασιλείου. Δεν είναι αληθές. Έχουμε μετρήσει τα αντισώματα. Συγγνώμη. Κύριε Βασιλακόπουλε. Ωραία. Όσοι νοσούν με φυσικό τρόπο, ναι, αναπτύσσουν πολύ μικρότερη ενοσολογική απάντηση από όσους κάνουν τις δύο δόσεις του εμβολίου. Αυτό και είναι αν νοσήσω. Διαφωνώ πλήρως. Κύριε Βασιλείου. Κύριε Βασιλείου, μπορείτε να διαφωνείτε όσο θέλετε. Να τον ακούσουμε τον κύριο Βασιλακόπουλο και μετά, ναι, με πολύ ενδιαφέρον, ναι. Να ακούσουμε την απάντησή σας. Ναι. Ωραία. Θα μου στείλετε λοιπόν, κύριε Βασιλείου, μετά, προκαλώ δημόσια, μία εργασία που λέει αυτό που λέτε εσείς. Εγώ μπορώ να σας στείλω καμιά δεκαριά. Άμεσα. Είναι αγίως γνωστό. Κύριε Βασιλακόπουλε. Δεν υπάρχουν αυτά που λέτε, δεν υφίστανται. Όχι. Αυτά που λέτε υπάρχουν. Συγγνώμη. Υπάρχουν πλέον νοσοκομεία στο Ισραήλ
τα οποία είναι γεμάτα με εμβολιασμένους. Αυτό το ξέρετε. Η ανοσολογική απάντηση, ξαναλέω, για να μην λέμε, κύριε Βασιλείου, κοιτάξτε να δείτε. Μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε, αλλά δεν ισχύουν αυτά. Η ανοσολογική απάντηση που έχει. Τώρα, κύριε Βασιλείου, κοιτάξτε. Φέρετε έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζει την βιβλιογραφία να μας μιλήσει τώρα και να λέει. Κύριε Βασιλείου, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Κύριε Βασιλείου και κύριε Βασιλακόπουλε. Έχει μεγάλη σημασία για μας, θέλω να παρακαλέσω και τους δύο, να σας ακούσουμε και τους δύο, κύριε Βασιλείου. Επειδή όμως έχει ξεκινήσει να πει κάτι ο κύριος Βασιλακόπουλος, τον διακόπτεται συνέχεια. Αφήστε τον να ολοκληρώσει τη σκέψη του και να μιλήσετε μετά. Μα λέει ασάφιες. Να τον κρίνετε μετά. Πολλές φορές. Να τον κρίνετε μετά. Συνέχεια. Να τον κρίνετε μετά και να πείτε αυτό που θέλετε, κύριε Βασιλακόπουλε, παρακαλώ. Λοιπόν. Όλα τα επιστημονικά δεδομένα, τα οποία προφανώς έχει έλλειψη αντίστοιχης εκπαίδευσης ο κύριος Βασιλείου για να τα αναλύσει. Όχι. Είναι ξεκάθαρα. Μην μιλάτε, κύριε Βασιλείου. Αντί να ντρέπεστε, μιλάτε. Σας παρακαλώ. Είστε γελίος. Τώρα δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Σας παρακαλώ. Ένα λεπτό. Είναι δυνατόν γιατρός να υποστηρίζει ότι η τεχνητή ανοσοποίηση είναι ανώτερη από τη φυσική. Κύριε Βασιλείου. Ο άνθρωπος δεν ξέρει τι λέει. Κύριε Βασιλείου, ένα λεπτό, παρακαλώ. Σας παρακαλώ τώρα. Εγώ θα ήθελα να σας παρακαλέσω να αποσύρετε το χαρακτηρισμό. Δεν μπορώ να μιλάω. Γιατί? Ο κύριος Βασιλείου είναι απλά άσχετος. Κύριε Βασιλείου, είστε αγράμματος. Σας παρακαλώ, κύριε Βασιλακόπουλε. Να πω κάτι όμως. Ο κύριος Βασιλείου, εγώ δεν μπορώ να κρίνω κανέναν. Είναι αγράμματος. Διευθυντής στη μονάδα τεχνητού νεφρού δημόσιου νοσοκομείου. Και αν δεν ξέρει, τα στείλουμε μεταφρασμένα. Ακούστε λίγο, κύριε Βαγκελάτη. Ναι. Κύριε Βαγκελάτη, είναι ο άνθρωπος που γυρίζει και λέει ότι πρέπει να εμβολιάσουμε τα παιδιά μας. Ναι. Αυτός ο άνθρωπος έχει καμιά σχέση με την παιδιατρική. Μα ένα λεπτό. Με ποιο δικαίωμα βγαίνει ένα και λεπτό. Κύριε Βασιλείου, μην το κάνετε προσωπικό. Κύριε Βασιλείου, ακούστε με. Αυτό που λέει ο κύριος Βασιλακόπουλος το λένε σε όλο τον κόσμο όλοι οι επιστήμονες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες εμβολιάζουν τα παιδιά. Στην Αγγλία εμβολιάζουν τα παιδιά. Δεν το λέει ο Βασιλακόπουλος. Όλοι οι γιατροί του κόσμου το λένε. Κανένας γιατρός. Εσείς έχετε μια άλλη άποψη και θέλουμε να την ακούσουμε. Αλλά το λένε όλοι οι γιατροί του κόσμου. Δεν με αφήνει, κύριε Βαγκελάτε. Θέλετε να ακούσετε μια άλλη άποψη? Μα γι' αυτό και σας κάλεσα. Ο κύριος αυτός είναι γυρολόγος των καναλιών. Έχουμε ακούσει μα την άποψη. Μα γιατί αυτή η χαρακτηρισμή είναι άδικο. Κύριε Βαγκελάτε, σας παρακαλώ πολύ. Μα πείτε τα επιχειρήματα, όχι τους χαρακτηρισμούς. Κύριε Βαγκελάτε, δεν είμαι τηλεοπτικός αστέρας. Ο άνθρωπος είναι αστέρας τηλεόρασης. Εγώ δεν θα ξαναβγώ. Εγώ βγαίνω γιατί κινδυνεύει ο μισθός μου. Κινδυνεύει το ψωμί των παιδιών μου. Συμφωνείτε? Απόλυτα, γι' αυτό και σας καλέσαμε. Ο κύριος θα συνεχίσει να λέει την άποψή του στα κανάλια. Και εσείς. Σας καλέσαμε και εκείνο. Ακούστε με, κύριε Βαγκελάτε, ακούστε με. Τον έχουμε ακούσει να αναχλεβάζει χυδαία τον κύριο Κούβερ. Μα την άποψή σας πείτε μας. Επιτίθεστε σε προσωπικό επίπεδο, σε ένα καταξιωμένο επιστήμονα. Πείτε μας την άποψή σας. Λοιπόν, δεν δέχομαι ένας χυδαίος τύπος που κυκλοφορεί με τον τίτλο του καθηγητή να λέει άσχετος και τα λοιπά. Τον κύριο Βασιλακόπουλο τον καλέσαμε εμείς και δεν τον καλέσαμε, τον παρακαλέσαμε. Όπως και εσάς. Αλλά δεν βγαίνει πουθενά. Αντί να μας πείτε το λόγο που παίρνετε την απόφαση να μην εμβολιαστείτε, επιτίθεστε προσωπικά σε έναν άνθρωπο που έχει αντίθετη γνώμη. Μα δεν θέλουμε αυτό. Πείτε μας τα επιχειρήματά σας. Ακούστε με, γιατί δεν εμβολιάζουμε. Ακούστε με. Λοιπόν, έχω νοσήσει. Έχω δουλέψει μέσα στους θαλάμους COVID. Μετράω την ανοσία μου, τα αντισώματα είναι ψηλά, αλλά ακόμη και να πέσουν υπάρχει κυταρική ανοσία η οποία πολύ πιθανόν με καλύπτει. Εντάξει. Δεύτερον, ακόμα αν δεν είχα νοσήσει, είναι πλέον φανερό ότι και νοσούν και μεταδίδουν εξίσου και οι εμβολιασμένοι. Αν δεν το παρατηρήσατε, εκτός των άλλων, με αυτό το περιστατικό φαίνονται δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι ο Νίκος Ευαγγελάτος, που ως δημοσιογράφος, ως παρουσιαστής, οφείλει να είναι αντικειμενικός, δηλαδή να κάνει μια ισορρόπηση των πραγμάτων, να διευθύνει την κουβέντα σωστά, έτσι ώστε οι τηλεθεατές να μπορούν να ακούσουν και να καταλάβουν τι λέει ο καθένας, παρότι αρχικά φάνηκε να κρατάει αυτή τη στάση, τελικά γύρισε το πράγμα τούμπα. Είπε
και καταλόγησε ευθύνες για την εξέλιξη της κουβέντας και την τροπή που πήρε, για να το πούμε καλύτερα, καταλόγησε ευθύνες στον άλλο επιστήμονα, ο οποίος τον έχετε ξαναδεί εσείς τον άνθρωπο να μιλάει. Πόσους έχετε δει από αυτούς τους επιστήμονες από την άλλη πλευρά, πόσες φορές έχετε δει συγκριτικά με αυτούς τους ειδικούς που είναι, είπαμε, έχουν μόνιμο στασίδι στα κανάλια, πόσες φορές τους έχετε δει να τους δίνετε ο λόγος. Και όταν γίνεται αυτό, ακολουθούν, τα ξέρετε, θα ρίξουν τα βίντεο, θα τα βγάλουν αναλυθή. Ακολουθεί δηλαδή μια κατάσταση η οποία είτε βγήκε ο άλλος να μιλήσει, είτε δεν βγήκε, είναι σχεδόν ένα και το αυτό. Νομίζω όμως το πιο ουσιαστικό, και πάμε τώρα στο δεύτερο, είναι ότι ενώ οι τηλεθεατές περιμένουν να έχουν μία ενημέρωση και μάλιστα σε μία περίοδο που βρισκόμαστε ίσως στην κορύφωση αυτού του πράγματος, που οι περισσότεροι αγωνιούν μη χάσουν τη δουλειά τους, αγωνιούν για το τι θα γίνει με τα παιδιά τους, θέλουν να μάθουν πληροφορίες, να μάθουν λεπτομέρειες, να μάθουν στοιχεία, να μας δείξουν ποια είναι αυτά τα στοιχεία που λένε ότι άμα το κάνει ας πούμε και το παιδί δεν θα υπάρχει κανένα θέμα και όλα αυτά. Εκείνο που τελικά μένει στον τηλεθεατή μετά από μια τέτοια εξέλιξη είναι ο καυγάς. Βεβαίως αυτό, να ξέρετε, δεν γίνεται τυχαία. Δεν είναι μόνο δηλαδή ότι ακολουθεί αυτή την γραμμή ο Βασιλακόπουλος όταν φτάνει σε ένα σημείο που δεν έχει επιχειρήματα να αντιπαραθέσει ή τουλάχιστον δεν παρκούν για να ισορροπήσει την άλλη γνώμη, την άλλη άποψη. Αυτή ακριβώς είναι και η τακτική που ακολουθεί η κυβέρνηση και εκφράζεται μέσα από τον συγκεκριμένο πνευμονολόγο αλλά και μέσα από τους υπόλοιπους ειδικούς όταν τους δίνεται δημοσίως το βήμα, αλλά δεν είναι μόνοι τους και έχουν και κάποιον άλλο δίπλα που έχει να αντιπαραθέσει άλλα επιχειρήματα. Επιδιώκεται λοιπόν και καθόλου τυχαία όταν στριμώχνεται αυτή η γραμμή η κυβερνητική να πηγαίνει κατευθείαν στον καυγά, στην ένταση, στην αναμπουπούλα, δηλαδή να το πούμε με πολύ απλά λόγια, να πετάνε την μπάλα στην εξέδρα. Αυτό βολεύει διότι όταν στερείσαι επιχειρημάτων που δικαιώνουν τη στάση σου, που μπορούν να πείσουν για τη στάση σου όλα αυτά μαζί, τότε δεν μένει άλλη λύση από το να τα κάνουμε όλα άνω κάτω. Και αυτή τη φορά θα κλείσουμε με κάτι όμορφο και όχι απλώς ένα, με πολλά όμορφα τοπία, πολλές ωραίες παραλίες. Περισσότερες από αυτές δεν έχουν πρόσβαση, γι' αυτό και δεν σας αναφέρω πού βρίσκονται. Δεν μπορώ να σας στείλω κάπου και να έχω μετά την ευθύνη αν χαθείτε, αν πάθει κάτι το όχημά σας. Δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου δρόμοι. Μπορείτε όμως να δείτε αυτά τα υπέροχα μέρη στο βίντεο. Αν έχετε ξαναδεί τέτοια παραλία, τι ανακάλυψα. Εκεί μπορείτε επίσης κάτω με σχόλιο να ψηφίζετε για το ποια σας άρεσε περισσότερο. Μην ξεχνάτε ότι αν θέλετε να ενημερώνεστε αυτομάτως για κάθε τι καινούριο που ανεβαίνει σε αυτό το κανάλι, θα πρέπει να κάνετε εγγραφή και να πατάτε το καμπανάκι με την επιλογή όλες οι ειδοποιήσεις. Παρότι πάρα πολύ το έχετε κάνει και ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, είναι πολύ συχνό το φαινόμενο. Κάποιοι μου αναφέρουν, κάποιοι τηλεθεατές, να έχουν κάνει εγγραφή και παρόλα αυτά να χρειαστεί να κάνουν ξανά και ξανά. Ορισμένοι μάλιστα έχουν φτάσει στο σημείο να κάνουν 10 φορές εγγραφή. Γι' αυτό να ελέγχετε τακτικά εάν παραμένετε εγγεγραμμένοι. Αν θέλετε να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια, είναι πολύ σημαντικό να κάνετε like κάτω από κάθε βίντεο. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Now we are free, now we are free, now we are free, now we are free.